Χαιρετίζουμε τη μεγάλη πορεία του λαού της πόλης μας. Ήταν πραγματικά συγκλονιστική από τα συνεργεία της πόλης μέχρι κάτω που ενημερώσαμε το λαό της πόλης για τις διεκδικήσεις. Με τη σημερινή μας συγκέντρωση είναι το αποκορύφωμα μιας πορείας 2 μηνών με συγκεντρώσεις σε όλες τις γειτονιές, με συζήτηση με όλους τους φορείς της πόλης, τους εργαζόμενους του Δήμου, την νεολαία, τις γυναίκες, τους συνταξιούχους. Πήραμε αυτή την πρωτοβουλία σήμερα, γιατί τα λαϊκά στρώματα της πόλης μας στενάζουν από την ακρίβεια που κατατρώει το εισόδημά τους και που τελειώνει πριν τελειώσει ο μήνας. Η υγεία γίνεται μέρα με τη μέρα από δικαίωμα πολύ ακριβό εμπόρευμα. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια έρχονται να υποβαθμίσουν τα δημόσια εκεί που σπουδάζουν τα παιδιά του λαού. Η απελευθέρωση της ενέργειας οδήγησε σε τιμολόγια φωτιά για τις τσέπες μας. Η εμπλοκή στα υπεριαλιστικά σχέδια και πολέμους της χώρας μας εγκυμονούν τεράστιους κινδύνους για το λαό μας. Δηλώνουμε σαν Δημοτική Αρχή της Κεσαριανής. Αρνούμαστε να γίνουμε το μακρύ χέρι της κυβερνητικής πολιτικής και να βάλουμε περισσότερα χαράτσια στο λαό. Αρνούμαστε να συγκαλύψουμε την τραγική κατάσταση που επικρατεί και τα προβλήματα που αθροίζονται χρόνο με το χρόνο με ευθύνη της κυβέρνησης και της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Οι κατευθύνσεις όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά είναι η αύξηση της τοπικής φορολογίας και η ανταποδοτικότητα για να αντικαταστήσουν την κρατική χρηματοδότηση που βρίσκεται σε εξευτελιστικά επίπεδα. Είναι η εμπαρευματοποίηση κάθε παροχής προς το Δημότη. Είναι το ξεπούλημα ιδιωτικοποίηση λαϊκής περιουσίας. Είναι η επικράτηση της φτηνής προσωρινής εργασίας σε όλες τις δημοτικές δομές και υπηρεσίες. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται η με νόμο υποχρέωση των οικονομικών υπηρεσιών των Δήμων να προχωρούν σε δεσμεύσεις λογαριασμών και κατασχέσεις για πάνω από 50 ευρώ χρέος προς το Δήμο. Ακόμα και σε πληστηριασμούς κατοικιών για οφειλές πάνω από 500 ευρώ. Το πρώτο μεγάλο ζήτημα λοιπόν είναι η οικονομική κατάσταση των Δήμων και η κρατική χρηματοδότηση. Οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι που αποτελούν τη βασική πηγή κρατικής χρηματοδότησης δεν συμβαδίζουν ούτε ακόμα με τις προβλέψεις του νόμου του 2010 του Καλλικράτη. Κατ' εκτίμηση, από τα κρατικά έσοδα που εισπράττονται για αυτόν τον σκοπό στην τοπική διοίκηση θα έπρεπε να δίνονται κάθε χρόνο 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ανταυτού δίνονται περίπου 2,2 δισεκατομμύρια. Ένα ποσό που καθορίστηκε το 2013 με την κρίση, αυθαίρετα, ως το ελάχιστο ποσό λειτουργίας των ΟΤΑ. Στο Δήμο της Κεσαριανής δίνονται σήμερα ετήσια περίπου 3.200.000 ευρώ, όταν μόνο το κόστος μισθοδοσίας ξεπερνάει τα 6,5 εκατομμύρια, ενώ θα έπρεπε να δίνονται με τον ίδιο νόμο πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο για το κόστος αποκομιδής των απορριμμάτων και της κατεπίφασης ανακύκλωσης πληρώθηκαν στον ΕΣΝΑ για το 2023 634.000. αποτυπώνοντας μια αύξηση πάνω από 26% τα 5 τελευταία χρόνια. Την ίδια ώρα επιβάλλεται το απαράδεκτο χαράτσι που ονομάζεται τέλος ταφής, που είναι στην ουσία περιβαλλοντολογικό πρόστιμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φτιαγμένο για να ταΐσει ακόμα περισσότερο τα μονοπόλια που λιμένονται το τομέα της πράσινης δίθεν διαχείρισης των απορριμμάτων. Μόνο για το 2024 ο Δήμος μας θα αποδώσει περίπου 200.000 ευρώ για το τέλος, εκτοξεύοντας το κόστος αποκομιδής σε πάνω από 55% αυτού που πλήρωνε πριν από 5 χρόνια. Ενώ αυτό αναμένεται να αυξάνεται προοδευτικά
από 20 ευρώ τον τόνο το 2021 έως τα 55 ευρώ τον τόνο το 2027. Και καταλαβαίνουμε όλοι τι θα σημαίνει αυτό. Εμείς απέναντι σε αυτό το προδιαγραμμένο στραγγαλισμό αρνούμαστε να αυξήσουμε την τοπική φορολογία στα λαϊκά στρώματα και δεν πρόκειται, το αποφασίσαμε εχθές, να κάνουμε αυξήσεις στα δημοτικά τέλη που βαραίνουν τις λαϊκές κατοικίες της πόλης. Αντίθετα, προχωράμε και πήραμε εχθές αυτή την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο σε μια σειρά μέτρα, όπως η πλήρη κατάργηση των τροφίων από τη νέα σχολική χρονιά και η μείωση τελών σε κατηγορίες επαγγελματιών της πόλης μας για χρήση κοινόχρηστων χώρων. Αντίθετα, αυξήσαμε στα σούπερ μάρκετ και στα ξενοδοχεία, στις τράπεζες που ληστεύουν το λαό, στο ανώτατο συντελεστή που μας επιτρέπει ο νόμος. Επιπλέον, εμπόδιο στην προσπάθειά μας να ανακουφίσουμε οικονομικά τους δημότες μας και να προσφέρουμε περισσότερα από όσα δικαιούνται, είναι το γεγονός ότι ο Δήμος μας είναι στη δυσάρεστη θέση να βρίσκεται αντιμέτωπος και με ένα δυσθεώρατο για το μέγεθός του χρέους της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής που φεύγοντας μας άφησε οφειλές που πρέπει να αποδοθούν πάνω από 1.950.000. Αλλά τεράστιο όταν να θυμίσω όταν φύγαμε εμείς από την προηγούμενη φορά από τη Δημοτική Αρχή είχαμε φύσει 1.000.000 ταμείο. Άλλο τεράστιο θέμα είναι η έλλειψη εργαζόμενων σε όλες τις υπηρεσίες. Από την καθαριότητα, το πράσινο, τα τεχνικά συνεργεία, την τεχνική υπηρεσία, τις κοινωνικές δομές και αλλού. Ακόμα και με τα δεδομένα του παλιού οργανισμού του Δήμου που δεν λάμβανε υπόψη το πλήθος των νέων αρμοδιοτήτων, αναμένεται ότι ως το 2027 θα έχουμε πάνω από 170 κενά. Όταν για να λειτουργήσει ο Δήμος χρειάζονται τουλάχιστον 400 εργαζόμενοι. Οι επιπτώσεις είναι φανερές. Στην καθαριότητα της πόλης, στο πράσινο που ο Δήμος μας έχει σε αυτονία, την αποκατάσταση των βλαβών, τις μελέτες για νέα έργα κι αλλού. Όλοι μας τις αισθανόμαστε αυτές τις ελλείψεις. Η Δημοτική Αρχή της Κεσαριανής έχει διαλέξει πλευρά. Είμαστε με τους πολλούς και τα συμφέροντά τους. Διεκδικούμε να δοθούν εδώ και τώρα ολόκληρη η ετήσια χρηματοδότηση που αναλογεί στο Δήμο Κεσαριανής. Να καταργηθεί το τέλος ταφής απορριμμάτων. Διαγραφή των χρεών των σχολικών επιτροπών σε ΕΙΔΑΠ ΔΕΗ. Δωρεάν τιμολόγια για τις ενεργειακές ανάγκες των σχολείων. Κατάργηση του νόμου Βορύδη. Μονιμοποίηση όλων των ελαστικά εργαζόμενων. Πρόσληψη μόνιμων υπαλλήλων στο Δήμο μας σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας και με την αντίστοιχη κρατική χρηματοδότηση. Επαναλειτουργία του Κέντρου Υγείας Κεσαριανής. Σχεδιασμός για την ίδρυση κέντρου πρόληψης από τις εξαρτήσεις, μονάδα για τις κακοποιημένες γυναίκες. Πλήρη στελέχωση του Κέντρου Υγείας Παιδιού και της μονάδας συμβουλευτικής ΑΜΕΑ. Έργα αντιπυρικής προστασίας του βουνού και χρηματοδότηση μελετών για άμεση ένταξη του βιωτικού στασμού στο σχέδιο πόλης και όχι αυτές τις οδηγίες που δίνει το Υπουργείο για την πυροπροστασία και μεταθέτει όλες τις ευθύνες στην ατομική ευθύνη, στην ευθύνη του καθενός. Αξιοποίηση ολοκληρωμένος αντισεισμικός έλεγχος όλων των δημοσίων κτηρίων με ευθύνη του κράτους και της περιφέρειας. Αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για να στεγαστούν κρίσιμες κοινωνικές δομές όπως η δίχρονη προσχολική αγωγή και να μην στεγάζονται σε τσίκινα κουκιά τα βρέφη. Νομοθετική πρωτοβουλία για την άμεση νομιμοποίηση, τακτοποίηση όλων των προσχολικών και σχολικών μονάδων. Σύγχρονα, συνδυασμένα δημόσια και δωρεάν μέσα μαζικής μεταφοράς που να καλύπτουν τις ανάγκες της πόλης.
επανασχεδιασμό της γραμμής του ΙΠΑΠ, επανεκκίνηση τοπικής γραμμής του 2023. Προκύπτει η ανάγκη για υπογειοποίηση του δρόμου που θα διοχετεύει την κυκλοφορία προς το κέντρο της Αθήνας από την Αττική Οδό μέσα και το παραλιακό μέτωπο. Στους σχεδόν 3 μήνες που είμαστε διοίκηση, πραγματοποιήσαμε πλήθος επαφών προκειμένου να προωθήσουμε λύσεις στα αιτήματά μας. Συναντηθήκαμε, εκτός των άλλων, με τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο, όπου του θέσαμε τα ζητήματα της χρηματοδότησης, των προσλήψεων, την ανάγκη να ενταχθούν στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων οι αναγκαίες σοβαρές παρεμβάσεις στα σχολεία. Υπάρχουν έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη και τα οποία πρέπει να προχωρήσουν. Συναντηθήκαμε με τον κύριο Χαρδαλιά, τον Περιφερειάρχη, όπου του θέσαμε όλα τα έργα για τα οποία έχει ανάγκη η πόλη μας αναλυτικά. Πήραμε ορισμένες δεσμεύσεις, αλλά λέμε ότι μαζί με το λαό θα περιμένουμε την υλοποίηση και θα την διεκδικήσουμε αγωνιστικά. Ανάμεσα σε αυτά βάλαμε βεβαίως και το ζήτημα που ανέφερα πιο μπροστά, της παράκαμψης Κεσαριανής και της αντίστοιχης κυκλοφοριακής μελέτης. Γιατί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη μας είναι αυτό, το κυκλοφοριακό. Γιατί αποτελεί η εθνική αντιστάσεως στην απόλυξη της Αττικής Οδού. Θέλουμε να δηλώσουμε και από αυτό το βήμα ότι θα διεκδικήσουμε μαζί με τους κατοίκους όσα όλα δικαιούμαστε. Θα σταθούμε στο πλευρό τους και για αυτά που δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου, αλλά απασχολούν τα λαϊκά στρώματα της πόλης μας. Θα είμαστε αντιπολίτευση στην αντιλαϊκή πολιτική και όχι ακόμα ένας δυνάστης στα βάσανα που έχει. Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε, είμαστε σε καθημερινή επαφή μαζί σας, με όλους. Θέλουμε να είμαστε και θα είμαστε μαζί στους αγώνες και στις αγωνίες σας. Κεσαριανιώτες και κεσαριανιώτισσες, η σημερινή κινητοποίηση είναι η αρχή. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια όλο το επόμενο διάστημα. Θα συντονιστούμε και με άλλους δήμους που θέλουν να παλέψουν για τα κοινά μας, για τα κοινά μας προβλήματα. Θα παλέψουμε βήμα-βήμα για την προώθηση των αιτημάτων του Δήμου με εσάς, γιατί η δύναμή μας είναι η δύναμη του οργανωμένου λαού που παλεύει για τα δίκαια του. Διεκδικούμε τα αυτονόητα, να ζούμε καλύτερα, γιατί η παραγωγή του πλούτου στη χώρα μας είναι τα λαϊκά στρώματα και τον υδρότα τους τον απομυζούν τα κοράκια. Καλή συνέχεια στο δύσκολο, στο δίκαιο αλλά δύσκολο αγώνα που έχουμε μπροστά μας. Να είστε καλά.